Είχαμε σήμερα με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Άρχοντα, για το γνωστό θέμα του σημειώματος που πήγε σε ανασφάλιστο συμπολίτη μας σχετικά με μια οφειλή που είχε προς το νοσοκομείο για την παροχή υπηρεσιών. Μας δόθηκε ευκαιρία να λύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις που ενδεχομένως είχαν δημιουργηθεί. Ζητήσαμε τον κύριο διευθυντή, από τον κύριο διοικητή, να μας προσκομίσει και μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τόσο αντίστοιχες περιπτώσεις, δηλαδή περιπτώσεις που δεν έχει διευθετηθεί η όποια οφειλή προκύπτει από το σύστημα, γιατί προφανώς δεν ήταν ευθύνη του διοικητή η οφειλή η οποία καταλογίστηκε στον συγκεκριμένο συμπολίτη μας, και περιπτώσεις που ενδεχομένως εκκρεμούν ή προσπαθούν να διευθετηθούν μέσω της εφορίας, προκειμένου να έχουμε το μέγεθος των ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών και τέτοιου είδους παρενέργειες. Το δεύτερο στοιχείο που αποκομίσαμε από τη συγκεκριμένη συνάντηση είναι το γεγονός ότι από εδώ και πέρα, με βάση τις τελευταίες ρυθμίσεις, και το λέμε, χρησιμοποιούμε το βήμα που μας δίνεται για να ενημερώσουμε και τους συμπολίτες μας ότι οποιοδήποτε ανασφάλιστος, με βάση τη δέσμευση και τη διοικητή του νοσοκομείου, θα πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο και θα τύχει της περίθαλψης που προβλέπεται χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται, έτσι, δηλαδή για να μην θεωρηθεί ότι όποιος θέλει θα πηδάει τα κάγκελα, ας πούμε, και θα τον περιθάλπτει οποιοδήποτε γιατρός, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Το νοσοκομείο είναι έτοιμο για να την εξυπηρετήσει. Υπ' αυτή την έννοια, ας το ακούσουν οι συμπολίτες μας, γιατί βεβαίως το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, της ασφάλειας και της υγείας και της περίθαλψης είναι το σημαντικότερο. Υπάρχουν εξαιρέσεις με μικρά γράμματα σε αυτό που μας λέτε? Ο κύριος διοικητής είπε ότι δεν έχει εξαιρέσεις με μικρά γράμματα. Υπάρχει επιτροπή και διαδικασία. Εδώ είμαστε να την παρακολουθήσουμε αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε αυτά τα οποία συζητήσαμε και αυτά να μεταφέρουμε κιόλας. Αυτό δεν σε καμία περίπτωση δεν δικαιώνει την ασκούμενη πολιτική. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλο πράγμα τη δουλειά που κάνει ο διοικητής, έτσι όπως η δουλειά αυτή εντέλεται από τον νόμο, και άλλο τι λέει ο νόμος. Ο νόμος έχει υποχρεώσει χιλιάδες συμπολιτών μας να είναι ασφάλιστοι. Ο νόμος έχει υποχρεώσει χιλιάδες ανασφάλιστων συμπολιτών μας να μπαίνουν στη διαδικασία, αυτή την ιδιαίτερα ψυχοφθόρα, να δέχονται σημειώματα από τους ανθρώπους που ενδεχομένως είναι υποχρεωμένοι να τα βγάλουν, και βεβαίως χιλιάδες συμπολίτες μας ακριβώς γι' αυτό το λόγο βρίσκονται σε αδιέξοδο και αντιδρούν σπασμωδικά. Ξέρετε, δεν θέλω να κάνω καπηλεία του πόνου των ανθρώπων, αλλά ξέρετε πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν οδηγηθεί ακόμη και στα άκρα. Υπ' αυτή την έννοια, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε όλοι σαν κοινωνία είναι να σταματήσουμε τις ασκούμενες πολιτικές που οδηγούν τον κόσμο σε αδιέξοδο και στον χώρο της υγείας. Όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο νοσοκομείο Κορίνθου, είχατε κάποια συζήτηση? Γιατί υπάρχουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τη μη ύπαρξη μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο? Ο σκοπός της συγκεκριμένης επίσκεψης δεν ήταν να ανοίξουμε όλα τα θέματα. Το ξέρω ότι έχουμε έρθει κατά επανάληψη στο νοσοκομείο και έχουμε μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Ήταν για να εστιάσουμε στο συγκεκριμένο θέμα της παροχής υπηρεσιών προς τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Τα υπόλοιπα ήδη έχουμε κάνει και 2 ημερίδες και θα τα ξαναπούμε και με άλλη φάση. Και θα επανέλθω.